Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μια ανάλυση της αγοράς σχετικά με τον πληθωρισμό και την αύξηση των επιτοκίων που αναμένεται λοιπόν να υπάρχει σαν αποτέλεσμα της αύξησης του πληθωρισμού στο 9,1% υψηλότερο από ποτέ για τα τελευταία 40 χρόνια και θα δούμε λοιπόν πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό τις αγορές αλλά και τα κρυπτονομίσματα, το πιο σημαντικό λοιπόν άμεσα αλλά και για πόσο χρονικό διάστημα επίσης και κάποια άλλα τελευταία πράγματα λοιπόν στο τέλος για Solidus και κάποια άλλα που μου έχετε ζητήσει. Πριν ξεκινήσουμε, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social, links στην περιγραφή του βίντεο. Και προσοχή με τους ψεύτικους λογαριασμούς σε Instagram, ειδικά στο Instagram, γιατί φτιάχνουμε το όνομά μου με φωτογραφίες μου και στέλνω μηνύματα με υποσχέσεις ότι αν το στείλετε κρυπτονομίσματα θα λάβετε 10 με 20% στο 24ωρο. Ποτέ και για κανένα λόγο μη στείλετε κρυπτονομίσματα σε κάποιον τύπο που βλέπετε να σας στέλνει μήνυμα στο κάπου στα social media, είτε έχει το όνομά μου είτε και οποιοδήποτε άλλο. Και πάμε να δούμε λοιπόν το εξής. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της του πληθωρισμού λοιπόν για την. Για το προηγούμενο μήνα, που ήταν λοιπόν στο 9,1%, υψηλότερο από ποτέ, και το expectation ήταν υποτίθεται για 8,8% και ανακοινώθηκε 9,1%. Οι περισσότερες αναλύσεις λένε λοιπόν ότι είναι πολύ παραπάνω, ότι είναι τουλάχιστον διπλάσιος, δηλαδή τουλάχιστον 16-17% εκεί πέρα. Και κάνει νόημα λοιπόν σύμφωνα με κάποιες αναλύσεις που έχω δει λοιπόν και λένε για ποιο λόγο κτλ. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Αλλά κάνει νόημα επίσης διότι από τη στιγμή που ανέβασαν τα επιτόκια ήδη τους τελευταίους μήνες λοιπόν θα έπρεπε να είχε σταματήσει λοιπόν αν όντως ήταν μέχρι εκεί ο πληθωρισμός και φυσικά εντάξει υπάρχουν και άλλοι παράγοντες τώρα, ο πόλεμος συνεχίζεται, χειραγώγηση, φόβος στις αγορές, πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε μεγάλο βαθμό και κατά κύριο λόγο η Fed δυστυχώς ελέγχει τις αγορές για το αν θα πάνε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, σε συνεργασία με την Wall Street λοιπόν, όπου κάνουν και μια χειραγώγηση για να κερδοσκοπήσουν, κινώντας την αγορά λίγο προς τα πάνω και λίγο προς τα κάτω και με διάφορα άλλα κόλπα λοιπόν που κάνει η Wall Street. Όσοι παρακολουθούν και ξέρουν και γνωρίζουν αυτό λοιπόν καταλαβαίνουν και το τι συμβαίνει. Όποιος δεν μπορεί να δει λίγο το πώς και τι κάνει η Wall Street πραγματικά και πώς κερδοσκοπεί και τέλος πάντων πώς γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια αβεβαιότητα και αυτό που είναι σαν κύριο πρόβλημα σε αυτό είναι η αβεβαιότητα που προκαλείται στον κόσμο για το μέλλον, για τη συνέχεια του τι θα γίνει με το κάθε project, εταιρεία, την αγορά, γεωπολιτική κτλ. Οπότε λοιπόν δημιουργείται μια ανασφάλεια. Έχει δημιουργηθεί ήδη και συνεχίζει λοιπόν να μεγαλώνει η αβεβαιότητα. Και το πρόβλημα λοιπόν το ουσιαστικό είναι μόνο αυτό το οποίο κάποιος πρέπει να αντιμετωπίσει και να εστιάσει λοιπόν στους στόχους του ουσιαστικά, γιατί είτε κάνουν αυτά τα παιχνίδια είτε όχι λοιπόν και πάλι κάποιος μπορεί να βγει κερδισμένος και υποφελημένος λοιπόν και όποιος καταλαβαίνει μπορεί να βγει νικητής από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, οι οποίοι επηρεάζονται μόνο από το ότι είναι τόσο χάλια η κατάσταση, δυστυχώς είναι λοιπόν και αυτοί που είναι θύμα αυτής της κατάστασης όπου μπορεί να πουλήσουν χαμηλά κρύπτο, μετοχές, οτιδήποτε και μπορεί να μην αγοράσουν όταν είναι και χαμηλά και μπορεί να λοιπόν να οδηγήσουν τον κόσμο γενικώς σε λάθος κινήσεις. Έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι παρόντευση παρόλα αυτά για να επενδύσει κάποιος σε κρύπτο κτλ. Οτιδήποτε πούμε στο σημερινό βίντεο είναι δική μου άποψη και φυσικά βασίζεται και πάνω σε αυτά που βλέπω, που μπορείτε να τα δείτε και εσείς και να έχετε τη δική σας ελεύθερη άποψη και πάντα πρέπει να κάνετε και τη δική σας έρευνα. Θα σας λέω λοιπόν το τι βλέπω εγώ λοιπόν με όλη αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ειδικά η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει αντιδράσει ήδη λοιπόν για την απειλή της αύξησης των επιτοκίων από τη Fed κτλ. Έχει ήδη λοιπόν φτάσει ουσιαστικά σε ένα bottom. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα πέσει κι άλλο η αγορά, διότι δηλαδή ακόμα και με την ανακοίνωση του πληθωρισμού χθες λοιπόν δεν είδαμε το bitcoin να πάει πιο κάτω. Ίσα έκανε ένα 3,5% πάνω γιατί ήδη είχε αντιδράσει λοιπόν πριν από αυτό. Για ανασφάλεια το τι μπορεί να γίνει λοιπόν επηρεάζει τις αγορές. Τώρα στις 27 Ιουλίου είναι το επόμενο meeting της Fed όπου είναι και μια γελία κατάσταση και αυτό το bureaucracy και όλο αυτό. Διότι από τη στιγμή που υπάρχει η ανακοίνωση του πληθωρισμού, αν είχαμε υπεύθυνους ανθρώπους, θα έπρεπε να βγουν αμέσως και να κάνουν την επόμενη τους κίνηση. Βέβαια, υπάρχουν έτσι όπως είναι και το σύστημα δομημένο, θα κοιτάξουν και το employment rate, δηλαδή αν έχει πέσει, αν ανέβει, και κάποιους άλλους δείκτες, και μετά αποφασίζουν. Οκ, το καταλαβαίνω.
Αλλά anyway, η ατζέντα λοιπόν είναι γνωστή για το τι θα γίνει. Αυτό που αναμένουν από θέμα αύξησης επιτοκίων είναι λοιπόν στο 1% αυτή την φορά, λοιπόν, περισσότερο από τους τελευταίους μήνες, και μόνο που θα ανακοινώσουν κάτι τέτοιο, ότι η Fed ανέβασε κατά 100 μονάδες βάσης τα επιτόκια, περισσότερο από τις προηγούμενες φορές κτλ. Αυτό αρκεί για να προκαλέσει λοιπόν μια αναστάτωση, ένα φόβο, μια ανησυχία στις αγορές. Συν βέβαια και τα άλλα, αλλά είναι πολύ, πολύ καλό στημένο αυτό το σύστημα λοιπόν, για να προκαλέσει όλη αυτή η κατάσταση στις αγορές. Και από θέμα των retail investors λοιπόν δεν έχει να αντιδράσει και πολύ αγορά, δεν έχει να φτάσει και σε κάποιο μεγαλύτερο dip, η αλήθεια είναι. Τώρα, καθώς λοιπόν υπάρχουν διάφορα πράγματα στην αγορά και θα υπάρχει αύξηση των επιτοκίων, και το πιο πιθανό είναι ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανέβει, μπορεί να πάει στο 9,3, 9,5, μπορεί και 10 το επόμενο μήνα ή τους επόμενους 2-3 μήνες. Οπότε για ένα χρονικό διάστημα ακόμα λοιπόν, μέχρι να φτάσει ο πληθωρισμός σε ένα bottom λοιπόν και όχι το dip των μετοχών ή των αγορών ή των κρύπτων κτλ. Μέχρι ο πληθωρισμός να φτάσει ένα bottom και να συρρυκνώσει λοιπόν την οικονομία, η Fed κτλ. Γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο στόχος μετά στη συνέχεια. Εκεί λοιπόν θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν είναι σημαντικό κάποιος να το επενδύσει, όπως έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, σε μελέτη, σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, να αναπτύξει κάτι δικό του, να εκμεταλλευτεί dips, να μαζέψει περισσότερα assets, ό,τι και να είναι αυτά. Είναι τέχνη, έργα τέχνης, είναι χρυσός, είναι bitcoin που αγοράζει κάποιος, altcoins, καλά altcoins που αγοράζει, real estate, stock, οτιδήποτε. Έτσι, γιατί όταν υπάρχει λοιπόν blood on the streets, είναι ευκαιρία. Το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι σε αυτή την κατάσταση, αλλά πρέπει να το πω λοιπόν για το σημερινό βίντεο, γιατί νομίζω ότι αρμόζει τουλάχιστον για την κατάσταση αυτή, γιατί δεν έχει κάποια μαγικά κουμπιά και super inside mystica κτλ. Insider informations που λένε, ok, κάποιοι μπορεί να έχουν για κάποιες εταιρείες, αλλά δεν μιλάμε λοιπόν για κάτι τέτοιο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι κάποιος λοιπόν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το χάος, με την καλή έννοια να εκμεταλλευτεί. Κάποιοι φυσικά το εκμεταλλεύονται και με την κακή έννοια, ok. Και από την άλλη λοιπόν είναι και ευκαιρία κάποιος για δημιουργία, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να βασιστεί λοιπόν κάποιος μόνο και μόνο στην επένδυση στα κρύπτο, μιας και μιλάμε τώρα στα κρύπτο, για την επιβίωσή του. Okay, long term, έτσι κι αλλιώς λοιπόν φαντάζομαι ότι όσοι αγοράσετε τα κρύπτο δεν είχατε στόχο λοιπόν να πουλήσετε σχετικά άμεσα, οπότε long term λοιπόν μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι όπως και να έχει. Και υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν λοιπόν κι άλλο blood on the streets που λέμε, ήδη τα κατάφεραν με Luna, Celsius Network, 3RO Capital, αυτό το Voyard κάπως λεγότανε. Celsius Network δήλωσε χθες, νομίζω, έκανε αίτηση για πτώχευση, οπότε πάει αυτό δυστυχώς. Οπότε λοιπόν, ναι, μπορεί να δούμε κι άλλο blood on the streets, αλλά από εδώ και πέρα οποιοδήποτε σημαντικό dip, δηλαδή αν φτάσουμε να ακουμπήσουμε τις 15.000 ή τις 10.000, για μένα είναι, με όσα βλέπω τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι ξεκάθαρα ένα κομμάτι χειραγώγησης για πίεση περισσότερο, και ειδικά το ότι βγαίνουν κάποια άρθρα και λένε ότι το bitcoin μάλλον θα φτάσει 10.000. Τι κάνει λοιπόν, οδηγεί τους retail investors ουσιαστικά, σίγουρα μπορεί και κάποιους θεσμικούς, να πουλήσουν και να φτάσουν λοιπόν τη τιμή εκεί πέρα για να μπορέσουν να ξαναγοράσουν και αυτοί χαμηλά. Είτε αν κερδοσκοπούν απλά, είτε το ότι θέλουν να μαζέψουν κεφάλαινες λοιπόν για long term. Οπότε μπορεί να δούμε λοιπόν και τέτοια πράγματα. Μια σύντομη ενημέρωση για το Solidus AI Tech λοιπόν, για τους φίλους μας που παρακολουθούν και με έχετε ρωτήσει. Το project συνεχίζεται κανονικά. Έχουν αναπτύξει και καινούρια προϊόντα λοιπόν, πέρα από αυτό που έχουν σαν AI service που θα δώσουν στους πελάτες τους. Έχουμε και τα Meta Battle Bots, το οποίο λοιπόν μπορεί κάποιος να συμμετέχει. Είναι μια συλλογή με 10.000 NFTs, το οποίο θα είναι μέρος του οικοσυστήματος Metaverse Play and Earn Game που αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή. Και θα μπορεί κάποιος επίσης να κάνει stake και να κερδίσει extra AI Tech tokens. Το δικό του το token λοιπόν συνεχίζει σαν pre-sale, όχι πλέον στο δικό του το website, αλλά στο ανταλλακτήριο LAT token. Έχουν συγκεντρώσει και μια χρηματοδότηση τελευταία 3,6 εκατομμυρίων, όπου λοιπόν επιτρέπει και στο project να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Έχουν και ένα
competition εδώ πέρα για 50.000 δολάρια ή ένα αυτοκίνητο αξίας 50.000 δολαρίων λοιπόν, όπου ουσιαστικά μπαίνει οποιοδήποτε αγοράζει από 500 δολάρια σε AI Tech Token και άνω. Links θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες, για να μην επεκταθώ και πολύ στο βίντεο αυτό. Αλλά ναι, λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταίες εξελίξεις. Να δείτε και στα newsletter λοιπόν όπου στέλνω. Το project συνεχίζεται κανονικά και έχει στόχο από Σεπτέμβριο λοιπόν να μπει σε ανταλλακτήριο, όπως και πολλά άλλα projects που έχουν κάνει postpone αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης της αγοράς, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα, ανησυχία κτλ. Και αναμένεται από Σεπτέμβριο να υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση τουλάχιστον, και ας μην υπάρχει απαραίτητα bull run. Και αυτά λοιπόν για το Solidus. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ένα like στο βίντεο εκτιμάτε, εγγραφή στο κανάλι σας δεν έχετε κάνει ακόμα. Θα συνεχίσω την έρευνά μου να βρίσκω ευκαιρίες, οποιοδήποτε λοιπόν επενδυτική ευκαιρία ή επιχειρηματική ευκαιρία υπάρχει λοιπόν για να κερδίσετε αυτή την περίοδο και όχι μόνο, και θα το παρουσιάσω λοιπόν στο κανάλι. Θα σας κρατήσω λοιπόν ενήμερος από αυτό το κανάλι με οτιδήποτε σημαντικό υπάρχει λοιπόν γύρω από την αγορά των κρυπτονομισμάτων, και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες!